ένας ακόμη σταθμός στη δράση της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών, από κοινού με άλλα σωματεία στο χώρο της υγείας. Διανύουμε μία φάση που έχουμε αντιμετωπίσει το πρώτο κύμα της επιδημίας, όμως εμείς λέμε και επιμένουμε ότι παρόλο που κερδίθηκε χρόνος, αυτός δεν έχει αξιοποιηθεί για να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε ένα ενδεχόμενο δεύτερο κύμα το φθινόπωρο. Υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά ζητήματα που εμείς θέλουμε να αναδείξουμε. Το πρώτο, σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις, στις οποίες αναφέρεται η κυβέρνηση, τα στοιχεία είναι ατράνταχτα. Έχουν προσληφθεί μόλις 402 επικουρικοί γιατροί, όταν οι κενές οργανικές θέσεις με βάση τους ανεπαρκέστατους οργανισμούς είναι 6.500 και ο κύριος Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός Υγείας, δήλωσε πριν από λίγο καιρό ότι ούτε αυτοί οι γιατροί τελικά δεν χρειάστηκαν. Το είπε αυτό τη στιγμή που αναγκαζόμαστε οι γιατροί στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας να κάνουμε εξαντλητικές εφημερίες, τις οποίες δεν πρόκειται να τις πληρωθούμε στο σύνολό τους με βάση την πρόσφατη πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Το δεύτερο ζήτημα, που είναι ένας ορατός κίνδυνος και επισημαίνουμε σαν Ομοσπονδία, είναι αυτό της αυξημένης νοσηρότητας και θνησιμότητας λόγω υποθεραπείας ασθενών που αντιμετωπίζουν άλλα χρόνια νοσήματα εκτός από την επιδημία, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε έμειναν ξεκρέμαστοι όλο αυτό το διάστημα εξαιτίας της αναστολής της λειτουργίας του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Εμείς θεωρούμε αδιανόητο να μην μπορεί τον 21ο αιώνα το Δημόσιο Σύστημα Υγείας να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες λόγω ενός έκτακτου υγειονομικού γεγονότος όπως είναι η επιδημία, ταυτόχρονα όμως να μπορεί να ικανοποιεί και τις τρέχουσες ανάγκες. Γι' αυτό εδώ και μέρες έχουμε στείλει και επιστολή στον Πρωθυπουργό ζητώντας του να δεχτεί την Ομοσπονδία να τη συναντήσει. Ζητάμε να επαναλειτουργήσουν άμεσα τμήματα και κλινικές των οποίων η λειτουργία είχε ανασταλεί κατά τη διάρκεια της επιδημίας και λέμε ότι η προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ένα, η διενέργεια τεστ σε όλους τους ασθενείς που θα εισάγονται στα νοσοκομεία ανεξάρτητα από την αιτία εισόδου τους, η επιστροφή όλων των συναδέλφων που έχουν μετακινηθεί για να ενισχυθούν τμήματα και κλινικές COVID, η ενίσχυση με το αναγκαίο μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Σε αυτό επίσης θέτουμε ως προϋπόθεση τη διενέργεια τεστ σε όλους τους υγειονομικούς και στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα υγείας. Τρίτο ζήτημα, ακόμα και τώρα που μιλάμε, κατά τη διάρκεια της επιδημίας απολύονται συνάδελφοί μας επικουρικοί. Και τέταρτο ζήτημα, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει εξασφαλιστεί η επάρκεια σε μάσκες ιδιαίτερα υψηλής αναπνευστικής προστασίας. Άρα, λέμε, και αυτός είναι και ο σκοπός του σημερινού αγωνιστικού σταθμού δράσης. Ζητάμε να μην απολυθεί κανένας συνάδελφος επικουρικός. Ζητάμε να μονιμοποιηθούν όλοι και να διοριστούν σε θέσεις μόνιμων επιμελητών. Να μην γίνει καμία πώληση συμβασιούχου στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Να καλυφθεί το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων. Να εξασφαλιστούν τα αναγκαία μέσα προστασίας. Να ενταχθούν η υγειονομική στα βαρέα και ανθυγιεινά και να επιταχθεί το σύνολο των δομών του ιδιωτικού τομέα υγείας και να ενταχθούν και οι αυτοαπασχολούμενοι σε ένα ενιαίο κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Με αυτά λοιπόν τα αιτήματα εχμής θα καταθέσουμε αίτημα και στον Υπουργό. Δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποι μας που έχουν χαρακτηριστεί από μας χρονίως πάσχοντες και είναι χρονίως πάσχοντες, αλλά για την κυβέρνηση είναι απλώς non-COVID, αλλά και με το όλο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, είναι εγκαταλελειμμένοι. Έχουμε λοιπόν καρδιοπαθείς, οι οποίοι έρχονται με δεύτερη-τρίτη μέρα καθυστέρηση στο νοσοκομείο.
Έχουμε καρδιοπαθείς που πιθανά και είμαστε σίγουροι από πολλές αναφορές δεν έχουν έρθει καθόλου στο νοσοκομείο και δεν γνωρίζουμε ποια είναι η τύχη τους. Έχουμε κέντρα υγείας τα οποία είναι αδρανή και μετά από πρόσφατη επίσκεψή μας της ΕΙΝΑΠ στα κέντρα υγείας του Λεκανοπεδίου αλλά και αλλού που έχουμε αναφορές είναι εντελώς αποδυναμωμένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που δεν είναι του Λεκανοπεδίου αλλά είναι από το Κρανίδι και σύμφωνα με την καταγγελία της Ομοσπονδίας, αντί να προσλάβουν καινούριους γιατρούς, απέσπασαν από το ναύπλιο, από το Λιγουριό, άλλους συναδέρφους. Είναι τεράστια τα κενά και ο λόγος για τον οποίο εμείς ξαναρχόμαστε μετά τις 7 του Απρίλη, που κάναμε την πρώτη μας κινητοποίηση, είναι ότι ενώ συνολικά λείπουν από τα νοσοκομεία 30.000 υγειονομικοί όλων των κλάδων, 7.000 γιατροί που είπε η πρόεδρος πριν, περίπου 20.000 μη γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί και τεχνικοί, έχουμε ξεχαρβαλωμένες τεχνικές και διοικητικές υπηρεσίες, έχουμε ξεχαρβαλωμένες υπηρεσίες που θα κάνουν απολύμανση, όλοι αυτοί, όταν για όλους αυτούς τους 30.000 μας λένε ότι θα πάρουμε 3.500 και ούτε έναν μόνιμο, καταλαβαίνετε ότι σε κανονικούς καιρούς μη επιδημίας και μη πανδημίας θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Θέλω να σημειώσουμε το γεγονός ότι από την αρχή είπαμε για επίταξη ιδιωτικών δομών. Πρώτα απ' όλα το κόστος που πληρώνει ο κόσμος στα ιδιωτικά εργαστήρια. Ενώ υπάρχει μία τιμολόγηση από ΦΕΚ που λέει ότι είναι 85 ευρώ και άλλα 50 αν το πάρει στο σπίτι, ο ΕΟΠΗ δεν το βάζει μέσα στη συνταγογράφησή του και ταυτόχρονα ο σύνδεσμος, η Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Κέντρων δεν το δέχεται και έτσι ο κόσμος αναγκάζεται να το πληρώνει, να πηγαίνει στον ΕΟΠΗ να κάνει αίτηση για να πάρει ποιος ξέρει πότε τα χρήματά του, τα 85 ευρώ, ενώ θα μπορεί να έχει πληρώσει και 400 ευρώ στο ιδιωτικό εργαστήριο. Και άλλο σημείο της ασυδοσίας πραγματικά των ιδιωτών, βλέπε ταξιάρχης, βλέπε τις υπόλοιπες δομές. Γι' αυτό λοιπόν επιμένουμε στο θέμα της επίταξης, επιμένουμε στο θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, επιμένουμε στο θέμα όλων των υπόλοιπων αρρώστων των λεγόμενων non-COVID που είναι το 99,9% των ασθενών στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και εκφράζουμε κραυγή αγωνίας με την αποκλιμάκωση την οποία την καρπωνόμαστε εμείς. Ο ελληνικός λαός καρπώνεται την αποκλιμάκωση, δεν την καρπώνεται καμία κυβέρνηση, ο λαός εφάρμοσε τα μέτρα και οι υγειονομικοί στάθηκαν ηρωικά να αποτρέψουν θανάτους. Δεν το απέτρεψε κανένας υπουργός, κανένας κυβερνητικός παράγοντας, έδιναν κάποιες απλές οδηγίες ό,τι λέγανε οι δημοξιολόγοι. Μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέγανε πρώτα οι επιστήμονες και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και 2-3 εβδομάδες έχουν αντιστραφεί τα πράγματα. Πρώτα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τα μέτρα που θέλουν να μείνουν τα βαριά, τα βάρβαρα οικονομικά μέτρα και μετά ό,τι πουν οι επιστήμονες. Αυτή η αντιστροφή μπορεί να είναι και επικίνδυνη.